Να καλημερίσουμε τον κύριο Σάκη Βαρδαλή, είναι βουλευτής της πόλης μας, Β' Θεσσαλονίκης, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλή σας μέρα, κύριε Βαρδαλή. Καλημέρα, κύριε Βαρδαλή. Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στους ακροατές μας. Κύριε Βαρδαλή, τώρα που ολοκληρώθηκε η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, έγινε και η σχετική ψηφοφορία, εσείς είστε ικανοποιημένος από τον διάλογο που προηγήθηκε και θα ήθελα να σας ρωτήσω και ειδικότερα για τον ποινικό κώδικα. Συμφωνείτε με όσους λένε ότι οι προτινόμενες αλλαγές είναι χάδι για τους εγκληματίες? Να σας πω, καταρχήν το κύριο ζήτημα δεν είναι αν ήταν δημιουργική ή παραγωγική η συζήτηση που έγινε γύρω από την τροποποίηση του συντάγματος. Κατά τη γνώμη μας είναι η συζήτηση που έγινε. Θα μου πείτε άλλες φορές δεν γίνεται και συζήτηση, αλλά και είναι θετικό που έγινε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, η συζήτηση ή όποια συζήτηση έγινε γύρω από αυτό το ζήτημα, την τροποποίηση του συντάγματος, κυρίως πρέπει να προβληματίσει τα λαϊκά στρώματα, το λαό γενικότερα, σε ποια κατεύθυνση έγινε αυτή η συζήτηση. Και νομίζουμε η όλη συζήτηση απέδειξε και τον κάλπικο, σε εισαγωγικά, προοδευτικό χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τόσο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις και με την ψηφοφορία, εν πάση περιπτώσει με το τι ψηφίσαν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, η όλη συζήτηση ήταν στην ίδια κατεύθυνση όλων αυτών των κομμάτων. Σε ποια κατεύθυνση? Πού διαφωνήσατε? Και αυτό αποδείχθηκε νομίζω και από την πρώτη πριν ένα μήνα συζήτηση και από χθες. Ναι. Η γνώμη μας είναι ότι ουσιαστικά κινήθηκαν όλες οι αλλαγές που προτείνεται και θα γίνουν στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο σε μια κατεύθυνση θωράκισης αυτού του αστικού πολιτικού συστήματος, αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα δηλαδή. Σε μια κατεύθυνση εχθρική προς το λαό και κυρίως προσανατολισμένες αυτές οι αλλαγές στις σύγχρονες, στις σημερινές ανάγκες που έχει το κεφάλαιο. Αυτά τα πράγματα συνταγματοποιούνται πλέον. Βεβαίως με την προϋπόθεση το τι θα γίνει στην επόμενη Βουλή. Αλλά μιλάμε τώρα για τις προτάσεις που ψηφίστηκαν από αυτά τα κόμματα παρά τις όποιες διαφορές που είχαν διαφορές σε επιμέρους ζητήματα. Αλλά κυρίως, πάρτε παράδειγμα, ας πούμε το άρθρο 16. Ο ένας λέει ναι, ο άλλος λέει όχι, φαίνεται μια διαφορά. Όμως και οι δυο συμφωνούν στη στενότερη σύνδεση γενικότερα της παιδείας, αλλά ιδιαίτερα της ανώτατης εκπαίδευσης, τη σύνδεση με την αγορά, με τις επιχειρήσεις. Βάζουν δίδακτρα, κανένας δεν διαφωνεί. Και ουσιαστικά δηλαδή θα πληρώνεις για να πηγαίνεις σε μεταπτυχιακό, σε διδακτορικό. Ανοίγετε πολύ τη βεντάλια, κύριε Βαρδαλή. Τα βάλατε όλα κάτω. Έχουν την ίδια κατεύθυνση αυτό, για να το κλείσουμε. Ναι, ναι, γιατί και σας είπα και σε ποια κατεύθυνση κινούνται αυτές οι αλλαγές. Θέσατε και τις αλλαγές στο Λύκειο τώρα, με την θέση ναι. του ΚΚΕ να μιλάει για τους μαθητές που γίνονται πειραματόζωα. Ναι. Δηλαδή, το σχέδιο που εξέδωσε η κυβέρνηση είναι καταδικασμένο στη συνείδηση της πλειοψηφίας των μαθητών. Δηλαδή, αυτό το νεμοσχέδιο, γιατί το θεωρείτε ότι πάει ενάντια στην ελληνική οικογένεια? Ναι, να σας πω. Καταρχήν δηλαδή, δεν υπάρχει ακόμη, δεν έχει καταθέσει. Πάταξη της παραπαιδείας, ναι, και τα χρήματα ναι, που θα πονάει. Έχουν εξαγγείλει ναι, τι θα περιλαμβάνει. Τι θα περιλαμβάνει, εντάξει. Ναι. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Τώρα μια που ουσιαστικά, το θέσατε, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα ναι. να πω. Ωραία, λέω το κύριο ζήτημα να δούμε. Ουσιαστικά η παιδεία σταματά στη Δευτέρα Λυκείου. Η Τρίτη Λυκείου μετατρέπεται σε ένα εξεταστικό κέντρο. Και λέει ο Υπουργός, ποια είναι η φιλοσοφία του δηλαδή. Μα μέχρι τώρα η Τρίτη Λυκείου δεν πήγαιναν οι μαθητές, τουλάχιστον από μια περίοδο και μετά, γιατί όλοι τρέχαν στα φροντιστήρια. Και τι κάνει τώρα με αυτές τις αλλαγές που προτείνει? Να νομιμοποιήσει ακριβώς αυτή την κατάσταση. Αντί δηλαδή να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, να υπάρχει δημόσια δωρεάν καθολική παιδεία για όλους και μόνο να καταργηθεί η ιδιωτική παιδεία, να είναι όλοι οι μαθητές να έχουν τις ίδιες δυνατότητες να αναπτύξουν τις ιδιαιτερότητες τους, τα προσόντα τους. Εδώ τι κάνουμε τώρα? Νομιμοποιούμε μια κατάσταση την οποία την κρίνουμε αρνητική, έτσι κι αλλιώς. Και βέβαια σε αυτή την κατάσταση είναι όποιος έχει λεφτά, όποιος δεν μπορεί να πάει φροντιστήριο. Και μη μου πείτε ότι τώρα επειδή θα γίνει τρίτη τάξη του Λυκείου ουσιαστικά φροντιστήριο, δημόσιο φροντιστήριο, θα σταματήσουν τα ιδιωτικά. Γιατί, κοιτάξτε, δεν πηγαίνει κάποιος στο φροντιστήριο να μάθει κάπως καλύτερα ή περισσότερα από κάποιον άλλον. Μάλιστα. Πάει στο φροντιστήριο γιατί ανταγωνίζεται κάποιον άλλον. Άρα,
αυτή η ανάγκη, δηλαδή θέλει να περάσει σε βάρος κάποιου άλλου, να γράψει καλύτερα. Αυτή η ανάγκη δεν θα σταματήσει, ό,τι και να το κάνει στο δημόσιο. Ουσιαστικά δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει να αποκτηθεί από τους μαθητές η γενική παιδεία. Δεν τους ενδιαφέρει μια εξειδίκευση, να μάθουν 4 μαθήματα, να δώσουν εξετάσεις, να περάσουν κάπου και εν πάση περιπτώσει να είναι ικανοί να ενσωματωθούν σε αυτήν την οργάνωση της οικονομίας, να βοηθήσουν δηλαδή πρακτικά τις επιχειρήσεις στην κερδοφορία τους. Αυτούς θέλουν. Εργαζόμενους, φτηνούς, βεβαίως επιστήμονες, έτσι. Γιατί αυξάνουν την παραγωγικότητα, άρα και τα κέρδη των επιχειρήσεων, και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται αυτές οι αλλαγές που θέλουν να φέρουν και με τον νόμο για τις εξετάσεις, εν πάση περιπτώσει αυτό που ετοιμάζουν να καταθέσουν στη Βουλή. Αυτή είναι η άποψή μας. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αλλά λέω το κυρίαρχο. Κύριε Βαρδαλή, ναι. Θέλω να σας περάσω στις ευρωεκλογές, επειδή είμαστε στην τελική ευθεία για τις κάλπες της 26ης Μαΐου. Όλοι λένε ότι το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών είναι η άνοδος της ακροδεξίας και πώς μπορεί αυτή να αντιμετωπιστεί. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα, ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών, με ποιο γνώμονα θα πρέπει να προσέλθουν οι πολίτες στις κάλπες? Κοιτάξτε, να σας πω, καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μία ένωση των λαών. Είναι, κατά τη γνώμη μας, έγινε για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση, γιατί υπάρχει αυτή η οξυμένη ανταγωνιστικότητα τα τελευταία χρόνια ανάπτυξης αυτού του συστήματος που ζούμε, του καπιταλιστικού, με άλλα υπεριαλιστικά κέντρα, με επιχειρήσεις δηλαδή που έχουν την έδρα τους στην Αμερική, στην Κίνα, την Ιαπωνία. Υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός και έπρεπε να ενωθούν τα μονοπόλια, περί αυτού πρόκειται, αυτή είναι η ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ φιλολαϊκή. Εσάς δεν σας ανησυχεί ότι ακροδεξιά κόμματα αναμένεται να διπλασιάσουν τις έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ευρωεκλογές? Ναι, προφανώς μας ανησυχεί. Ξέρετε κάτι όμως, επειδή άκουγα και την κουβέντα προηγούμενα που είχατε με τον κύριο Παρασκευόπουλο, θυμήθηκα αυτό που είχε πει ο Μπρέχτ. Όταν αποδέχεσαι την ατομική ιδιοκτησία, δηλαδή τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων που σας έλεγα προηγούμενα, με σκοπό το κέρδος, όχι μόνο δεν μπορείς να καταπολεμήσεις το φασισμό, αλλά ενίοτε θα το χρειάζεσαι κιόλας, θα σου είναι αναγκαίος για να υπερασπιστείς αυτούς τους στόχους της ατομικής ιδιοκτησίας. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το προοδευτικό μέτωπο κοντά τις ακροδεξίες δυνάμεις, έτσι δεν είναι? Ναι, καλός ή κακός το προωθεί? Θα σας πω, πρόκειται για ένα κάλπικο δίλημα. Να σας θυμίσω λίγο, το 2015 είχαμε ένα άλλο μέτωπο. Μην το ξεχνάμε. Θυμάστε το αντιμνημονιακό μέτωπο. Το τι έγινε 4 χρόνια τώρα με διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε. Δηλαδή, αυτό ήταν πριν από 4 χρόνια. Όμως. Στο τέλος καταλήξα μετά από 4 χρόνια να βάλουν μέσα στο μέτωπο αυτό που λέτε το προοδευτικό κόντρα στην ακροδεξιά, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, όχι εσείς, όλους όσους ψηφίσαν και τα τρία μνημόνια. Τι να θυμηθώ τώρα, Ραγκούσης, Κατσέλη, εδώ με την Κουντουρά, τον Τέρες Κουίκ, σε κυβέρνηση, βεβαίως και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην κυβέρνηση. Μα αυτό είναι το προοδευτικό μέτωπο που θέλουμε να κάνουμε. Και σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί δηλαδή? Και βεβαίως ξέρουμε και τι έκανε 4 χρόνια τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα έκανε για τα συμφέροντα, δηλαδή την κερδοφορία του κεφαλαίου. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που γίνανε, οι περικοπές στους μισθούς, δηλαδή περικοπές στο άμεσο και έμεσο κόστος για το κεφάλαιο, αυτό θα κάνει και στο μέλλον. Γιατί θέλει αυτό να διασφαλίσει. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να αναρωτηθεί ο λαός τι είναι προοδευτικό. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να δώσει το περιεχόμενο που αυτός νομίζει ότι πρέπει να δοθεί σε αυτή τη λέξη. Προοδευτικό, τι είναι συντήρηση? Ας πούμε, να πω μερικά παραδείγματα, ας πούμε, για να γίνει κατανοητό. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Το προοδευτικό είναι να είμαστε σε αυτούς. Έχει δώσει γη και είδα. Έχει κάνει όλη την Ελλάδα μια αμερικάνικη βάση. Η συντήρηση τι λέει? Πού υπάρχει εδώ η διαφορά δηλαδή? Λέω σε βασικά ζητήματα στρατηγικής κατεύθυνσης της χώρας μας. Τι λένε, ας πούμε, η προοδευτική και η συντηρητική σε σχέση με τη δημοσιονομική σταθερότητα? Δημοσιονομική σταθερότητα τι σημαίνει δηλαδή? Ότι έσοδα-έξοδα θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή θα πιάνουμε τα πλεονάσματα μέχρι το 2060, θα υπάρχει η επιτροπή, θα μας ελέγχουν, ξέρετε, και το ευρωπαϊκό εξάμεινο και το ενισχυμένο σε σχέση με τη χώρα μας, διότι έχει
χρέος. Αρχές. Λοιπόν, κύριε ωραία. Βαρδελή, ναι. Σε αυτά συμφωνούν. Γι' αυτό λέω είναι κάλπικο το δίλημα. Δεν αντιμετωπίζονται οι ακροδεξιές δυνάμεις, ο φασισμός με αυτόν τον τρόπο, με τέτοιου είδους μέτωπα. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάλπικο. Λοιπόν, αυτό που μπορεί να αντιμετωπίσει πραγματικά το φασισμό, πάρτε παράδειγμα τη χώρα μας. Ποιος μπορεί να γκρεμίσει από την τρίτη θέση, ας πούμε, τη Χρυσή Αυγή? Ένα ενισχυμένο κουκουέ. Γι' αυτό ο λαός πρέπει να ενισχύσει όλες τις κάλπες, όχι μόνο σε ευρωεκλογές, γιατί έχουμε και δημοτικές και περιφερειακές. Και βέβαια, ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν, θα έχουμε και εθνικές. Το κουκουέ και τέτοιες δυνάμεις που αντιπαλεύουν το φασισμό μπορούν να δώσουν ουσιαστικό χτύπημα σε αυτή την κατεύθυνση και στις ακροδεξιές δυνάμεις. Αυτή είναι η διέξοδος, κατά τη γνώμη μας, και όχι αυτό το δήθεν προοδευτικό μέτωπο που θέλει κυρίως για να εγκλωβίσει κόσμο. Σε αυτήν τη λογική που σας είπα. Την ίδια λογική με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Βαρδαλή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Ευχαριστούμε και εγώ να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα. Και εγώ να σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάντα ευπρόσδεκτος, κύριε Βαρδαλή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Το ξέρω. Ναι, ναι. Γεια σας.